Reciban un caluroso y camaradil saludo de parte de la Juventud Comunista de España. Vuestro campamento se centra en la denuncia de las guerras imperialistas y el 25º aniversario de la guerra en Yugoslavia. Αγαπητοί σύντροφοι, σας έμεινα ζεστό και συντροφικό χαιρετισμό εκ μέρους των νέων κομμουνιστών της Ισπανίας. Αυτή η κατασκήνωση επικεντρώνεται στην καταδίκη των υπεριαλιστικών πολέμων και στην μνήμη της 25ης επετείου του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Όπως είμαστε σίγουροι, όταν συζητήσετε και σε αυτές τις μέρες, ένα από τα κύρια ζητάματα αυτού του πολέμου που διεξάχθηκε το ΝΑΤΟ ήταν η σαφώς αντιδραστική και ξεκάθαρη υπεριαλιστική πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας. Όχι μόνο επειδή οι χώρες μας κυβερνούνταν από το ΠΑΣΟΚ και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα ΠΣΟΕ, αλλά επίσης εκείνη την εποχή στην ηγεσία του ΝΑΤΟ βρισκόταν ένα εξέχον μέλος του ΠΣΟΕ, ο Χαβιέρ Σολάνας, ο οποίος μόλις μερικά χρόνια πριν δεν υποστήριζε την είσοδο της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ. Σήμερα η Ευρώπη εμπλέκεται ξανά σε πολέμους. Υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα η υπεραλιστική αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία να εξελιχθεί σε μεγάλη σύγκρουση. Οι αστικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν όλο ένα και περισσότερο επανεξοπλισμό, περισσότερα χρήματα για την πολεμική βιομηχανία και εφαρμόζουν αυξανόμενα περιοριστικά μέτρα απέναντι σε όσους αντιθέκονται. Θα προσπαθήσουν να φέρουν τους εργάτες αντιμέτωπους με άλλους λαούς. Αλλά εμείς οι εργαζόμενοι και η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων ξέρουμε την αλήθεια. Δεν τους πειράζει να ικανοποιήσουν τη δίψα τους διακέτει με το δικό τους αίμα. Από την εποχή της αυτοκρατίας μέχρι σήμερα, οι μεγάλοι καπιταλιστές έχουν δείξει ότι δεν θα διστάσουν να κάνουν τα πάντα στον κόσμο με σκοπό να επεκτείνουν τις αγορές και να αφήσουν τα κέρδη τους. Μπροστά σε αυτό, η εργατική τάξη έχει τη δική της ιστορία αλληλεγγύης και διεθνιστικής πάλης. Αντιδιεθνής των εργατών, τις διεθνείς ταξιαρχίες που πολέμησαν στην Ισπανία, τα διάφορα κινήματα αλληλεγγύης μέχρι το παράδειγμα που μπορούν να θυμηθούμε σήμερα τους κοινοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο το τελευταίο διάστημα, οι φοιτητές στην Ισπανία έχουν κατασκηνώσει τα πανεπιστήμια, απαιτώντας το τέλος της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, αλλά και καταγγέλλοντας τα ισπανικά πανεπιστήμια και τα δημόσια ιδρύματα που στηρίζουν τα Βαρχάη του Παλαιστινιακού λαού. Μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, όχι μόνο πολλά πανεπιστήμια συμφώνησαν να διακόπτουν τις σχέσεις με το Ισραήλ και το στρατιωτικό ερευνητικό του συγκρότημα, αλλά η ίδια η δημοκρατική κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Έχοντας επίγνωση ανεπάρκειας αυτού του μέτρου, πιστεύουμε ότι ανοίγει τον δρόμο για ένα θρηπτικό και λαϊκό κίνημα, σαφώς προσανατολισμένο κατά του πολέμου, το οποίο μπροστά στη σιωνιστική προπαγάνδα που υποστηρίζεται από τη θρηπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στην Ισπανία, έχει σηκώσει ένα αντιπεριαλιστικό κίνημα αλληλεγγύης που υποδεικνύει σε κάθε την υποκρισία της δημοκρατικής κυβέρνησης, η οποία ενώ ισχυρίζει ότι υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό, εξακολουθεί να διατηρεί όλους τους εμπορικούς δεσμούς σε στρατιωτικά και στρατηγικά θέματα με το Ισραήλ. Αυτή η συνεργασία μεταξύ της Ισπανικής και της Ισραηλινής κυβέρνησης έγινε εμφανής από την άνεση των λιμενεργατών της Καρχιδόνας να επιτρέψει το δέσιμο ενός του Αμερικανικού πλοίου, το οποίο ο τελικός προορισμός παρά τα ψέματα της κυβέρνησης ήταν να τροφοδοτήσει τις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας. Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι κομμουνιστές όταν πρόκειται να εντάξουν όλους αυτούς τους αγώνες στον αγώνα για τον σοσιαλισμό, υποδεικνύοντας ξεκάθαρα την ευθύνη που φέρουν οι χώρες μας στην υπεραλευτική εκμετάλλευση, απαιτώντας άμεση ρήξη με οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χτίζουμε τον συντονισμό μεταξύ των εργατών και των κομμουνιστικών δυνάμεων του κόσμου, στις οποίες μπορούμε να δούμε σήμερα τις διεθνείς αντιπροσωπείες που παρεμβαίνουν στην κατασκήνωσή σας. Finalmente, queremos desear a la CNE los mayores éxitos durante este campamento antiimperialista, agradecer la oportunidad de estar aquí y mostrar nuestra firme voluntad de seguir cooperando y avanzando juntos en la construcción de una nueva sociedad, donde la guerra y la explotación formen parte del pasado. ¡Viva la juventud comunista! ¡Viva el internacionalismo proletario! Τέλος, θέλουμε να ευχηθούμε στην ΚΝΕ καλή επιτυχία σε αυτή την αντιπεριαλιστική κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δείχνοντας τη σταθερή μας θέληση να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να προχωράμε μαζί στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, όπου ο πόλεμος και η εκμετάλλευση δεν θα έχουν χώρο. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία! Ζήτω ο προλεταριακός εθνισμός!